όλο και περισσότεροι νέοι και νέες υποφέρουν από ημικρανίες. Οι ειδικοί αναφέρουν πως με κατάλληλη αγωγή το πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί, καθώς τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα επώδυνα και παρουσιάζονται ακόμη και σε παιδιά. Κι όμω το παιδί σα μπορεί να πάσχει από ημικρανία και α βρίσκεται στο δημοτικό ή το γυμνάσιο. Γιατί η ημικρανία που δεν είναι ένα απλό πονοκέφαλο δεν γνωρίζει φύλλο ή ηλικία. Η μικρανία είναι ένα γενετικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, παράγοντε του περιβάλλοντο, όπω οι ορμονικέ διακοιμάνσει στα κορίτσια και στι γυναίκε, το άγχο, το στρε η πολύ ωραία μη λήψη τροφή ή μη λήψη νερού όλη την ημέρα μπορεί να επιδεινώνουν την κατάσταση. Οι πάσχοντες από ημικρανία είναι ηλικία από 12 έω 55 ετών. Στο σύνολο του πληθυσμού, το 12,6% έχει ημικρανίε. Από αυτού, το 18,2% είναι γυναίκε και μόλι το 6,5% άνδρες. Μάλιστα, στι γυναίκε 40 με 45, μία στι τέσσερι θα παρουσιάσει ημικρανία. Υπερβολικό βαρύ το κεφάλι. Σε σημείο που και παυσίπωνα που παίρνω δεν μπορώ να μου καλύψουν. Συνήθως πόνω στο μισό κεφάλι και όταν έχω κάποια πίεση κάτι με ενοχλεί κάτι έχω άγχος. Τα συμπτώματα που μα δείχνουν ότι μπορεί να ξεκινήσει μια κρίση εμικρανία είναι η αλλαγή διάθεση, οι μεταβολέ στην όραση, την ακοή και την όσφρηση, αίσθημα κόποση, δυσκολία στη σκέψη, όρεξη για σοκολάτα, πόνι στου μη, το κεφάλι και το λαιμό. Βέβαια, εκτό από τι κλασικέ μεθόδου αντιμετώπιση με αναλγετικά, υπάρχουν και άλλε μέθοδοι. Νεότεροι τρόποι αντιμετώπιση είναι η χορήγηση βοτουλινική τοξίνη, η οποία χορηγείται κάθε τρει μήνε και μπορεί να μειώσει τις ημικρανίες ειδικά είναι συχνέ ή οι ιατρικές συσκευές. Όσον αφορά στου άνδρες, όπω τον κύριο που βλέπετε στα πλάνα σα, υποφέρει από μια σπάνια μορφή πονοκεφάλου που λέγεται αθρηστική κεφαλαλγία. Ο πόνο αυτό είναι αφόρητο, το μάτι πρίζεται και πονάει και ο ασθενή δεν μπορεί να κάνει καμία δραστηριότητα όσο διαρκεί ο πόνο. Η περίπτωση αυτή είναι πολύ σοβαρή και χρήζει άμεση αντιμετώπιση από νευρολόγο.